Για έκτη μέρα συνεχίζει την απεργία πείνας ο πολυσοβίτης της 17 Νοέμβρη Δημήτρης Κουφοντίνας, νοσηλευόμενος στο κρατητήριο του νοσοκομείου Βόλου στο δεύτερο υπόγειο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάστασή του είναι σταθερή, ενώ ο ίδιος αρνείται να δεχθεί φαγητό και τη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εκδόθηκε από χθες εισαγγελική διάταξη για την υποχρεωτική ενδοφλέβια χορήγηση τροφής και ηλεκτρολιτών, με τους γιατρούς ωστόσο να εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις για την υλοποίηση της επίμαχης δικαστικής εντολής. Αυτό πρακτικά είναι λιγάκι δύσκολο, γιατί είναι εύκολο σε εισαγωγικά να το πεις. Βέβαια και για τον κύριο εισαγγελέα είναι μια πολύ δύσκολη απόφαση να βάλει την υπογραφή του σε κάτι τέτοιο, είναι κατανοητό αυτό. Από την άλλη πλευρά, το να καθυλώσεις έναν άνθρωπο που έχει σώαστας φρένας και να τον εξαναγκάσεις να κάνει κάτι ενάντια στη θέλησή του, είναι λίγο δύσκολο για μας τους γιατρούς να το κάνουμε, το καταλαβαίνετε πιστεύω, έτσι. Οπότε εδώ υπάρχουν κάποια πέρα από τα θέματα που εμείς σαν γιατροί, άσχετα αν διαφωνούμε με εκείνα τα πιστεύω του οποιοδήποτε ασθενούς, από τη μια μεριά μας ζητάτε από τον ιατρικό κώδικα να σεβαστούμε κάποια πράγματα και από την άλλη μεριά μας δίνετε μια εντολή. Είναι λίγο δύσκολο και πρακτικά είναι δύσκολο να εφαρμοστεί, γιατί υπάρχουν τεχνικά θέματα. Πώς θα εξαναγκαστεί αυτός ο άνθρωπος να του χορηγηθεί ή οποιαδήποτε αγωγή? Ποιος θα τον εξαναγκάσει, ο γιατρός? Αν και οι γιατροί γυμνάζονται, δεν είναι η δουλειά τους αυτή. Χωρίς να θέλω να το σατιρίσω, αλλά καταλαβαίνετε πως υπάρχουν και τεχνικές δυσκολίες στις οποίες θα πρέπει να μας τις διευκρινίσουν οι διοκτικές αρχές. Πώς το έχουν στο μυαλό τους ότι αυτό θα γίνει σε έναν άνθρωπο που έχει σώαστας φρένας? Εγώ αναρωτιέμαι, δεν θέλω να πω ότι δεν θα το κάνουμε ή δεν θέλω να πω ότι θα είμαστε ενάντια στη βούληση του ασθενούς, ούτε θέλω να πω ότι θα είμαστε ενάντια στη βούληση του κύριου εισαγγελέα. Αναρωτιέμαι απλά για το πρακτικό της υποθέσεως. Ο Δημήτρης Κουφοντίνας ξεκίνησε απεργία πείνας από την προηγούμενη Παρασκευή, διαμαρτυρόμενος για τη μη χορήγηση άδειας από τις φυλακές Κασαβέτιας εξαιτίας άρνησης του εισαγγελέα Βόλου. Ο 60χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο λόγω αδιαθεσίας και διαπιστώθηκε από τους γιατρούς που τον εξέτασαν ότι είχε πτώση της αρτηριακής πίεσης λόγω της απεργίας πείνας, αλλά ότι δεν διατρέχει κανέναν κίνδυνο. Η αστυνομική διεύθυνση Μαγνησίας έχει λάβει αυξημένα μέτρα φύλαξης του νοσοκομείου. Δεκάδες αστυνομικοί βρίσκονται γύρω από το Αχιλοπούλιο, ενώ άνδρες της ομάδας ΟΠΚΕ παραμένουν έξω από το κρατητήριο του νοσοκομείου. Επισημαίνεται ότι αύριο το Τριμελές Δικαστικό Συμβούλιο του Βόλου πρόκειται να συζητήσει και να λάβει απόφαση για την προσφυγή του εισαγγελέα φυλακών που δεν έκανε δεκτή τη χορήγηση άδεια στον Πολυσοβίτη και μειοψήφισε στο Τριμελές Πειθαρχικό Συμβούλιο των Φυλακών Κασαβέτιας την περασμένη Πέμπτη. Όπως είναι γνωστό, το Δικαστικό Συμβούλιο του Βόλου έχει κρίνει ανάλογη προσφυγή εισαγγελέα φυλακών και τον περασμένο Φεβρουάριο, απορρίπτοντας ανάλογο αίτημα του Δημήτρη Κουφοντίνα.